Την τιμία κάρα του Αγίου Μινά από την Άνδρο θα υποδεχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Θα τελεστεί η καθιερωμένη μεγάλη αγιορείτικη αγρυπνία, η οποία θα ξεκινήσει από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Θα τελεστεί όπως κάθε χρόνο η αρτοκλασία για την τιμή και τη μνήμη του Αγίου Μινά, του Μεγαλομάρτυρος, τα κόλυβα που διαβάζουμε κάθε χρόνο εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Μινά, η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος πέριξ του Ιερού Ναού του Αγίου Μινά και στο τέλος, όπως κάθε χρόνο, μοιράζουμε σε όλους όσοι θα βρίσκονται στο ναό μας στην Αγρυπνία φαγητό. Η τιμία κάρα του Αγίου Νεκταρίου θα βρίσκεται προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής έως και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Όλους τους ενωρίτες μας, τους προσκυνητές, όσοι θέλουν να έρθουν, είναι ευπρόσδεκτοι, τους προσκαλούμε μέσω της τηλεόρασης να παρευρίσκονται εδώ πέρα. Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της Αγρυπνίας προς προσκύνηση και θα παραμείνει τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί πρώτα ο Θεός, μετά τη Θεία Λειτουργία την πρωινή, θα αναχωρήσει πάλι πίσω για την Άνδρο. Να γνωρίζουν οι αδελφοί μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Αγίας Κάρας εδώ στην Εκκλησία μας θα τελούνται θείες λειτουργίες κάθε πρωί, ιερές παρακλήσεις, ο Εσπερινός και την Τετάρτη το απόγευμα, 5 η ώρα, θα τελέσουμε και ιερό ευχέλαιο με την κάρα του Αγίου Μινά, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν, να παρακολουθήσουν, να τους χρήσουμε με το Άγιο Έλαιο για να έχουν δύναμη και ευλογία στη ζωή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου θα μοιραστεί όπως κάθε χρόνο φαγητό στους πιστούς. Ο Άγιος Μινάς, που είναι και προστάτης των δημοσιογράφων, έζησε τον 4ο αιώνα και μετά τον μαρτυρικό του θάνατο τα Άγια Λείψανά του έφτασαν στο Βυζάντιο. Από την Κωνσταντινούπολη στη διαδρομή των αιώνων βρέθηκε τεμάχιο της Αγίας Κάρας του σε μοναστήρι της Βορείου Ηπείρου και από εκεί στο Μουσείο Μπενάκη και από την Άνδρο στην Αλεξανδρούπολη. Το ξεχωριστό φέτος είναι ότι θα υποδεχθούμε την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα τμήμα από την κάρα του Αγίου Μινά που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής της Άνδρου. Οι ενέργειες όλες γίνανε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, ο οποίος σε συνεννόηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου ζήτησε να προσκομίσουν την τιμία κάρα εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να έχουμε ακόμα περισσότερη ευλογία από τον Άγιο Μινά, καθώς δεν θα έχουμε μόνο την εικόνα του στο ναό μας, αλλά θα έχουμε και ένα τμήμα από την κάρα του Αγίου Μινά που αποτελεί εξαιρετική ευλογία και για την ενορία μας και για τον τόπο μας.